σε μεγάλο βαθμό έχω καλυφθεί και δεν θέλω να καταναλώσω το χρόνο, εφόσον ο συνάδελφος περιέγραψε τους βασικούς άξονες του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Προσπαθήσαμε να σεβαστούμε κατά το δυνατόν τα κριτήρια που τέθηκαν, δηλαδή να δώσουμε τη δυνατότητα στον καθηγητή με διδακτική εμπειρία να έρθει μπροστά, να του την εκτιμήσουμε. Υπόθηκε ήδη ότι θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για να μπορεί κάποιος να διευθύνει σχολείο. Είναι γεγονός ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα των γνώσεων υπολογιστών. Μας απασχόλησε πολύ σοβαρά το αν θα τα βάλουμε σαν προαπαιτούμενο. Υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία τι θα συνέβαινε με εκπαιδευτικούς οι οποίοι εμπειρικά, και το ξέρουμε, είχαν πολύ καλή γνώση υπολογιστών, τουλάχιστον στα κομμάτια που χρειάζεται για να είναι κάποιος διευθυντής, και δεν θα είχαν χαρτί να το δείξουν. Θα κόβονταν. Αυτό ήταν που μας έκανε να διστάσουμε να το βάλουμε σαν προαπαιτούμενο και να το βάλουμε απλώς σαν μοριοδοτούμενο. Ως προς το θέμα των πτυχίων και αυτό που αναφέρθηκε σχετικά με πτυχία που έχουν να κάνουν με την διοίκηση, υπάρχει ένα αρκετά περίπλοκο ζήτημα το οποίο ελπίζω να ξεκαθαριστεί κάποτε ως προς την συνάφεια. Θα μπαίναμε σε έναν απίστευτο λαβύρινθο αν προσπαθούσαμε να διακρίνουμε τις δύο κατηγορίες πτυχίων. Τέλος, ως προς το θέμα των θητιών, πιστεύουμε ότι έχει να κάνει με μια συνολικότερη αντίληψη για το τι είναι ο διευθυντής σχολείου. Αν τον συγκρίνουμε με ένα στέλεχος της γενικότερης δημόσιας διοίκησης, προφανώς και πρέπει να είναι εκεί, ούτε νοείται ποτέ κάποιος που έγινε τμηματάρχης κάπου να κατέβει και να πάψει να είναι. Εμείς θεωρούμαστε πρώτα απ' όλα εκπαιδευτικοί, που για κάποιο χρονικό διάστημα θα κληθούμε να καλύψουμε κάποιες διοικητικές υπηρεσίες, κάποιες διοικητικές αρμοδιότητες. Αλλά δεν πάβουμε ποτέ να είμαστε οι εκπαιδευτικοί της τάξης. Ευχαριστώ.